είμαι όμω ένα άνθρωπο που δεν έκανε δημόσια σχέση ούτε στον εαυτό σου. Τι θέλω να πω. Ε, αν σκεφτούμε ότι το 80 η κοινωνία ήταν διαφορετική, εσύ είχε βγει. Δεν ξέρω αν ήσουν ο πρώτο που έχει μιλήσει ανοιχτά. Και θέλω να μου μιλήσει για αυτή τη συγκυρία. Βγήκε και μίλησε ανοιχτά και είπε για την προσωπική σου ζωή και ότι. Για τη σεξουαλική ταυτότητα. Ναι. Τα, ταυτότητα τέλο πάντων. Ε, εντάξει, δεν ξέρω πώ το έχει πει. Ότι έχω κράμια. έναν σύντροφο άντρα. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι, όχι. Κοίταξε να δει. Ε, το είχα κάνει εμέσω πλην σαφώ. Ε, δεν έκρυβα Ποια είναι η σεξουαλική μου ταυτότητα. Δεν μίλησα ποτέ για σύντροφο, γιατί γενικά δεν είμαι του να αναφέρομαι σε συντροφικό. Το 80 όμω. Όχι, δεκαετία του, 90, δεκαετία του 90. Δεκαετία του 90. Πρέπει να ήταν γύρω στα μέσα τη δεκαετία του 90, όπου πρέπει να ήμασταν το πολύ τρία-τέσσερα δημόσια πρόσωπα που το τόλμησαν αυτό. Και ήταν πολύ σκληρέ εποχέ όπου και εκεί εισέπρατε σε έναν άλλο. Λέει, η άλλου οικογένειά σου ρατσισμό. το γνώριζε. Κοίταξε να δεις, η οικογένειά μου ε, είναι μια συζήτηση που δεν έγινε ποτέ γιατί ήταν ότι τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Και τα ευκόλω εννοούμενα ήταν η αιτία που είχα μια ιδιαίτερα αγαπησιάρικη σχέση με τη μητέρα μου, η οποία μου είχε δείξει από τότε που ήμουν και ότι καταλαβαίνω και αποδέχομαι. Που ήταν πολύ δύσκολο για εκείνε τι γενιέ. Γιατί μιλάμε τώρα, οι δικοί μου γονεί ήταν η γενιά τη δεκαετία του 50, έτσι σκληραγωγημένη γενιά. Είχαν ζήσει εμφυλίου, είχαν δηλαδή. Ειδικά οι πατεράδε ήταν πολύ σκληροί απέναντι σε κάτι τέτοιο. Ο λόγο λοιπόν αυτό ήταν να έχω μια εκπληκτική σχέση με τη μητέρα μου, γιατί είχε αντιληφθεί, μου είχε δείξει ότι καταλαβαίνω και αποδέχομαι. Δεν είχα καλή σχέση με τον πατέρα μου, γιατί ο πατέρα μου προφανώ είχε δείξει Εξαιτίας ότι. Αυτό. Ε, βέβαια. Δεν το είπε ποτέ, αλλά το καταλάβαινα. Και τον κατάλαβα και μεγαλώνοντα. Ενώ όταν ήμουν πιτσυρίκη, 20, 25, 30, θύμωνα πάρα πολύ μαζί του, μετά τα 30, τον καταλάβαινα ότι ήταν κάτι που δεν μπορούσε να αποδεχθεί. Στον επαγγελματικό σου χώρο. Όχι, στον επαγγελματικό χώρο δεν νομίζω ότι μου έκανε κακό. Μην κρυβόμαστε, δεν. Δόξα τω Θεώ, οι δεκαετίε που ακολούθησαν, τα χρόνια που ακολούθησαν, έκαναν πολλού ανθρώπου να κάνουν το λεγόμενο coming out του, α πούμε. Οπότε, όχι, δεν θεωρήθηκε ποτέ. Δεν ήταν ποτέ τροχοπέδι. Όχι. Δηλαδή, θα ήμουν αχάριστο και θα ήθελα και καλά να θυματοποιηθώ αν έλεγα ότι μου έκανε κακό στον εργασιακό χώρο. Όμω, σε επίπεδο κοινωνικό, φυσικά υπήρχε θέμα, ειδικά τη δεκαετία του 90. Δηλαδή. Πάρα πολύ. Ε, υπήρχε θέμα, σε κοίταγαν με μισομάτι. Υπήρχε και μια ασθένεια η οποία τώρα θεωρείται χρόνια και τότε υπήρχε ετικέτα ότι αφορά του ομοφυλόφιλου. Ήταν πολύ σοβαρό αυτό. Ενώ με τα χρόνια φάνηκε ότι υπήρχε έλλειψη ενημέρωση και Παιδείας. αφορούσε όλο τον κόσμο, έτσι. Αφορούσε όλο τον κόσμο. Σαφέστατα, εκεί υπήρχε. Σκέφτομαι αιώματα. αυτό ότι κάποιε φορέ δεν γίνονται κουβέντε, αλλά συναισθηματικά ε, είναι σαν να έχει γίνει. Μα είναι υπέροχο αυτό που σου λέω τώρα, δηλαδή και με τη μητέρα μου και με τον πατέρα μου. Αν μιλάγαμε 20 χρόνια πριν, θα σου έλεγα η υπέροχη μητέρα μου, ο κακό πατέρα μου. Μεγαλώνοντα, του κατάλαβα και του δύο. Καλά, τη μητέρα μου από την αρχή, γιατί είναι πολύ σημαντικό μια μάνα να δείχνει εκείνη τη γενιά το παιδί τη ότι κατανοώ και αποδέχομαι. Και ο πατέρα θα θυμώσει, αλλά μεγαλώνοντα θα τον καταλάβει.